υπόδρων τεχνολογιών εκμετάλλευση του λιμίδιου με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Άρα απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις στα υφιστάμενα εργοστάσια που θα στοχεύουν στην αναβάθμιση ή ακόμα και τη ριζική αναδόμησή του. Ήδη η ΔΕΗ κατασκευάζει μια νέα μεγάλη παραγωγική μονάδα στην Πτολεμαϊδη. Ο Λιμνίτης θα συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή της περιοχής, αλλά σταδιακά αυτό περιορίζει. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει σχεδιασμός τόσο για το μέλλον του κλάδου της ενέργειας, όσο και συνολικά για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων με την ΔΕΗ, που επισημαίνονται και στην μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την κλαδική επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, υπάρχουν προοπτικές για παραγωγική δραστηριότητα που σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και τις τεχνολογίες για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα.